Χαιρετίζουμε τους ναυτεργάτες που με την καθολική τους συμμετοχή από χτες το πρωί υλοποιούμε την απόφασή μας για 48 ώρες απεργία με προοπτική κλιμάκωσης, δίνοντας τη συνέχεια στους εκατοντάδες απεργιακούς αγώνες και τις πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας. Αποδείξαμε και ακόμα μια φορά ότι χωρίς εμάς προπέλα δεν γυρνά. Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας για κατάργηση των αντεργατικών νόμων, για ανανέωση και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με ουσιαστικές αυξήσεις για όλους τους ναυτεργάτες, για οργανικές συνθέσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων, για άμεσα μέτρα αντικατάστασης και επαναπατρισμού των χιλιάδων εγκλωβισμένων ναυτεργατών στα κοντοπόρα πλοία, για μέτρα προστασίας της υγείας ενάντια στην πανδημία, τις επαγγελματικές ασθένειες και τα ατυχήματα, για άμεση επίλυση των οξυμένων προβλημάτων στην κοινωνική ασφάλιση και ναυτική εκπαίδευση. Είναι υπόθεση όλων των ναυτεργατών μαζί με τα σωματεία τους να συμμετέχουν ενεργά στον απεργιακό αγώνα για να απαντήσουμε στην προκλητική στάση των εφοπλιστών που στις διαπραγματεύσεις μας πρότειναν να βάλουμε πλάτη και να συμφωνήσουμε σε μηδενικές αυξήσεις. Έχουμε πολύ πλούσια πείρα απεργιακούς αγώνες και σκληρές ταξικές συγκρούσεις, κερδίζοντας δικαιώματα. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και τον αγώνα μας, με εμπιστοσύνη στις ταξικές δυνάμεις, με την αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων που στέκονται στο πλάι μας και στηρίζουν τον αγώνα μας. Οι ναυτεργάτες και συνολικά οι εργαζόμενοι μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα και από τα παραδείγματα του αγώνα εργαζομένων σε άλλους κλάδους του τελευταίου διαστήματος που δώσαν οι τελιβεράδες της ΙΦΟΥΤ, οι λιμενεργάτες στο κάτεργο της Κόσκο, που με το συγκλονιστικό αγώνα που έδωσαν κατέκτησαν αιτήματα για την ασφάλεια στην εργασία τους. Είναι η δική μας μέρα σήμερα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις οργανώσεις των εφοπλιστών που εγχωρώ επιτίθονται στο σύνολο της ζωής μας με τη στήριξη των κυβερνήσεών τους και τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες. Και αυτό για να μην νομίζουν κάποιοι προπέρσινοι ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ότι και με τη δική τους πολιτική έβαλαν το λιθαράκι τους στο τσάκισμα των ναυτεργατών, νομοθετώντας τις ομαδικές απολύσεις των ναυτεργατών, διατηρώντας το 41-50 και άλλα πολλά. Οι εφοπλιστές υποκρίνονται για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και μας κρύβουν ότι η στήριξή τους από τη σημερινή κυβέρνηση τους έχουν εμπουκώσει από προνόμια και επιδοτήσεις. Όπως και το τελευταίο διάστημα που εξήγηλε ο Υπουργός, χρηματοδότηση 44 αυτοπλοϊκών γραμμών με 370 εκατομμύρια, χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Νέαρχος, επιδότηση από 90 σε 138 εκατομμύρια, μηχανισμός που τροφοδότησε εταιρείες με άλλα 79 εκατομμύρια και μέχρι το τέλος του 2021 με άλλα 29 εκατομμύρια. Και τέλος θα ενταχθούν με ένα δις στο Ταμείο Ανάκαμψης για την ανανέωση του αυτοπλοϊκού στόλου. Σε αυτό το πάρτι των εκατομμυρίων που δόθηκαν από τη φορολογία των εργαζομένων, σε ποια θέση βρέθηκαν οι εργαζόμενοι? Διαρκώς χειροτερεύει η θέση από την πολιτική που εφαρμόζεται. Οξύνεται η εφοπλιστική ασυνδοσία και δεν εφαρμόζονται ούτε τα ελάχιστα που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις. Απλήρωτες υπερορίες, απλήρωτες έξτρα εργασίες και ανοιχτερεύσεις και άλλα πολλά. Μειωμένες οργανικές συνθέσεις και εντατικοποίηση της δουλειάς. Ανεργία και αντιμετωπίζουμε και το νέο κύμα ακρίβειας που με τη φορολογία λαϊλατείται το εισόδημά μας. Από αυτή τη συγκέντρωση θέλουμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα, το μήνυμα της κλιμάκωσης του αγώνα μας
και σε αυτή την υπόθεση καλούμε όλους τους ναυτεργάτες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο ένας προνόμια και ζεστό χρήμα για τους εφοπλιστές και ο άλλος ανεργία, ανασφάλεια και κανένα πρόβλημα να μην λύνεται για τους ναυτεργάτες και διαρκώς να χειροτερεύει θέση μας. Και επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με τον ιδρώτα μας, τους αγαπημένους μας και τους νεκρούς μας γιγαντώνονται μια χούφτα εφοπλιστές που θησαυρίζουν στις δικές μας πλάτες. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε παρά μόνο να κερδίσουμε για κάθε πρόβλημα που μας απασχολεί. Για κάθε τι που συμβαίνει μέσα στο καράβι έχουμε τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τη δύναμη να αναχαιτήσουμε τις επιδιώξεις των εφοπλιστών που θέλουν να είμαστε εργαζόμενοι χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα. Αυτό που πρέπει να πάρουμε χαμπάρι είναι ότι η οργάνωση στα σωματεία μας σε ταξική κατεύθυνση είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για να γυρνάμε σπίτια μας από το ξέπαρκο και να μπορούμε να εξασφαλίσουμε σε εμάς και στις οικογένειές μας αξιοπρεπή ζωή. Αυτό κρίνεται και τώρα με την απεργία μας. Ο αγώνας θα κριθεί στους καταπέλτες και θα νικήσουμε.